Ο κάθε συμπολίτης μας μπορεί να κάνει επιλογή του φαρμακείου που θα κάνει το rapid test. Δεν υπάρχει παρανομία σε αυτό που κάνει ο συνάδελφος. Και απλά η τιμή του rapid test, αυτή που διενεργεί ο συνάδελφος, είναι αρκετά προσβλητική και για τους μικροβιολόγους και για τους συναδέλφους μας γιατρούς, γιατί είπαμε από την αρχή, όταν αναλάβαμε το rapid test, ότι εμείς είμαστε επικουρικοί και απλά βοηθούμε στην πρόληψη και διακοπή της αλυσίδας, προσπαθώντας να κάνουμε βοήθεια σε όλο αυτό που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να κάνει rapid test και τη χρησιμότητα γενικότερα. Το rapid test και το self-test που κανείς δεν μπορεί μα κανείς να την αμφισβητήσει. Όλοι γνωρίζουμε ότι εγκαίρως διαγνώσκεται το κρούσμα και εγκαίρως διαπράττει αυτά που πρέπει να κάνει όσον αφορά την πρόληψη, την αντιμετώπιση του COVID-19, που όλοι το γνωρίζουμε πλέον εδώ και 2 χρόνια, την καραντίνα και την απομόνωση προκειμένου να μην νοσήσουν και άλλα άτομα του περίγυρου του, είτε αυτό λέγεται οικογένεια, είτε λέγονται συμμαθητές, είτε λέγονται κατ' επέκταση συνάδελφοι και όποια άλλη ομάδα ανήκει σε συνοστισμό, σε συγχρονισμό. Άρα ο ρόλος ο δικός μας ήταν καθαρά επικουρικός. Όταν ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δέχτηκε την πρόταση από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στην διακοπή της αλυσίδας του κορονοϊού, και αυτό που θα πρέπει να σεβαστούμε όλοι είναι τη τιμή την οποία δίνει το Υπουργείο και είναι η ανώτερη τιμή 10 ευρώ και πρέπει να τη σεβαστούμε όλοι, όπως επίσης 65 φαρμακεία στην πόλη μας θα διαπράττουν το self-test με τιμή 10 ευρώ και είναι ο μοναδικός συνάδελφος που το κάνει 5. Πρέπει πάνω απ' όλα να σεβαστούμε τον ιατρικό κλάδο, ο οποίος είναι δίπλα μας. Το γνωρίζετε όλοι ότι ιατρικός και φαρμακευτικός είμαστε συνεργάτες, είμαστε επιστήμονες υγείας και συνεργαζόμαστε και εμείς σαν πρωτοβάθμια και αυτοί από τα μετερίζη τους σαν μικροβιολόγοι που διαπράττουν όχι μόνο αυτό, όλες τις εξετάσεις. Όσον αφορά τώρα την τιμή επίσης, αυτό που είναι στόχος από την πολιτεία και το γνωρίζουμε όλοι, η διενέργεια του rapid test, είναι ο στόχος εμβολιασμός. Όλοι το γνωρίζουμε ότι γίνεται ένας αγώνας και μια καμπάνια μεγάλη, γιατί μόνο έτσι θα βγούμε και εμείς μετά από όλη την Ευρώπη από τα κρούσματα του COVID-19, που επίσης όλοι το γνωρίζουμε, δεν είναι πράγματα άγνωστα, κυρία Σαρεφίδου, γι' αυτό το τονίζω. Και λέω ότι όλοι το γνωρίζουμε, όμως κανείς δεν βοηθάει στο να μπορέσουμε να κόψουμε αυτή την αλυσίδα και τα πολλά κρούσματα που ακόμα είμαστε σε καλό σημείο, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι η γρήπη ακόμα δεν έχει έρθει. Απλά κάνουμε τον εμβολιασμό της γρήπης σαν πρόληψη. Και όλοι γνωρίζουμε ότι ο εμβολιασμός είναι το μόνο που θα κάνει ανάκαμψη της μετάδοσης και μείωση κρουσμάτων και τείχος ανοσίας. Ούτε καν αυτοί που νοσούν δεν μας βοηθούν στην μετάδοση του κορονοϊού, δεν κτίζεται το τείχος ανοσίας και όλοι βλέπουμε ότι όλη η Ευρώπη που έχει εμβολιαστεί 95% έχει 5 με 6 κρούσματα. Και εμείς που είμαστε στη 18η θέση, δυστυχώς είμαστε σε πολύ κακό σημείο και δεν πρόκειται να το μειώσουμε. Και θα έλεγα και τζάμπα εμείς που κάνουμε και την τρίτη δόση, γιατί η αλυσίδα δεν μειώνεται αλλά μεγαλώνει. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά στο μυαλό μας, όλη η φαρμακοποίηση της Καβάλας και 65 άτομα το διαπράττουμε όλοι μαζί στην ίδια τιμή, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, σεβόμενοι και τους συναδέλφους γιατρούς, μικροβιολόγους, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας συνεχίσουν όποιοι θέλουν να πηγαίνουν και ας σκεφτούν και όλα πώς γίνεται αυτό το τεστ με τόση μεγάλη ουρά, όταν εμείς με τη δουλειά που έχουμε δεν μπορούμε καν να κάνουμε ούτε το 1/10, ούτε το 1/20 από αυτόν τον αριθμό, ούτε το 1/30 από τον αριθμό. Οπότε αμφισβητείτε δηλαδή και... Ας το σκεφτούν αυτοί που πάνε και το κάνουν.